Και τώρα θα κάνουμε στροφή όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο συγκεκριμένα, γιατί έχουμε και μία αθλήτρια η οποία μας τιμά στο εξωτερικό με την φανέλα της Ρώμα φέτος. Θα αγωνίζεται μετά από την παρουσία της στην Κύπρο. Μιλάμε για την Ιφηγένεια Γεωργατζή, την οποία έχουμε μαζί μας, να την καλησπερίσουμε. Και μαζί της και ο Γενικός Διευθυντής του Ατρομήτου, ο Δημήτρης Πυριουτσάκος, που είναι και, και στην μεικτή ομάδα της Σελέστε. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας, χαίρετε. Λοιπόν, να δώσουμε πρώτα καταρχήν έτσι, το λόγο στην Ιφηγένεια. Να μας πει δύο λόγια για αυτή την πολύ σημαντική μεταγραφή. Να πούμε ότι είναι και μέλος εθνικής γυναικών η Ιφηγένεια. Δύο λόγια για αυτή τη μεταγραφή σου και πώς νιώθεις για αυτές τις πρώτες ημέρες και προπόνησης με την ομάδα της Ρώμα στην Ιταλία. Καλησπέρα αρχικά και από μένα. Καλησπέρα. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως η Ρώμα. Είμαι χαρούμενη. Ξεκινάει το νέο ταξίδι πλέον, γιατί εντάξει, άλλο η Κύπρος, άλλο η Ιταλία. Οπότε ενθουσιασμένη για τη συνέχεια και πολύ χαρούμενη. Να δώσουμε και το λόγο και στον Δημήτρη Πυριουτσάκου, που έχει έτσι μεγάλη εμπειρία από το γυναικείο ποδόσφαιρο με την παρουσία του και σε αρκετές ομάδες. Και παρακολουθώντας τα δρόμενα, έχει αναπτυχθεί αρκετά το γυναικείο ποδόσφαιρο. Βλέπουμε σιγά σιγά ότι ξεπερνάμε τα δικά μας σύνορα, έτσι. Πραγματικά, κύριε Μπινιόρη, και είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Θα πρέπει όμως να τονίσω ότι ακόμη έχουμε πολλά και μεγάλα βήματα να κάνουμε. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε τις κοπέλες μας, τα ταλέντα μας εδώ στην Ελλάδα, να αγωνιστούν σε ένα επίπεδο όπως αυτό του εξωτερικού. Διότι όπως έχω δηλώσει και άλλη φορά, ταλέντο έχουν τα κορίτσια μας, θέληση έχουν, αλλά δεν είναι αρκετή η βοήθεια που έχουν από τους επίσημους κρατικούς φορείς. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, το ποδόσφαιρο γυναικών είναι αρκετά υποβαθμισμένο και αυτό προσπαθούμε όλοι μαζί να το αλλάξουμε. Να ρωτήσουμε την Ιφηγένεια, πώς είναι έτσι αυτό το κλίμα στην Ιταλία, γενικώς για το γυναικείο ποδόσφαιρο, και αν μπορεί να μας πει και τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολλές διαφορές. Αρχικά έχουν άλλη νοοτροπία, άλλο τρόπο σκέψης, άλλο τρόπο παιχνιδιού. Εντάξει, η Ιταλία σαν Ιταλία προσπαθεί να προωθήσει πολύ περισσότερο το γυναικείο. Ακόμη και στη Serie B που είμαι εγώ, έχω δει πολλά πράγματα. Γενικώς έτσι βλέπεις και αυτή τη διαφορά στην οργάνωση που υπάρχει σε σχέση με τη χώρα μας. Σίγουρα, σίγουρα. Και οργάνωση και εγκαταστάσεις και τα πάντα. Ό,τι χρειαζόμαστε υπάρχει. Θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Πυριουτσάκο. Τώρα βλέπουμε ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια και στην εθνική ομάδα με αρκετές νεαρές παίχτες, ταλαντούχες. Είχαμε και την παρουσία πριν από λίγο χρονικό διάστημα για τις εθνικές νεανίδων στη Ζάκυνθο, όσον αφορά την περιφέρειά μας κιόλας, που είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο. Βλέπουμε γενικώς ότι γίνεται μια σοβαρή δουλειά και οργανωμένη δουλειά, ας το πούμε, στις εθνικές ομάδες. Πραγματικά έτσι είναι, όπως το είπατε, και ελπίζουμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί. Διότι έχουν γίνει και κάποιες άλλες προσπάθειες στο παρελθόν. Τώρα όμως βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για το ποδόσφαιρο γυναικών και βλέπουμε ότι γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες. Είναι η ευκαιρία για τα κορίτσια μας, γιατί όταν η Ιφηγένεια ή όλες οι άλλες ελληνίδες κοπέλες που αγωνίζονται σε ομάδες του εξωτερικού μπορούν και αποδίδουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, αυτό είναι ένα δείγμα ότι αν εδώ η Ομοσπονδία και όλοι οι επίσημοι φορείς δώσουν την όθηση που πρέπει στο ποδόσφαιρο γυναικών και τα δικά μας κορίτσια δεν στερούν σε τίποτα. Δεν είναι τυχαίο ότι αν παρακολουθήσετε αγώνες ποδοσφαίρου γυναικών στο εξωτερικό θα δείτε στα στάδια να πηγαίνουν 30 και 40 χιλιάδες θεατές. Κάτι που για τα ελληνικά δεδομένα είναι αδιανόητο. Αυτό και μόνο είναι ένα ενδεικτικό στοιχείο που δείχνει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Ελπίζουμε τώρα ότι όντως, όπως είπατε, γίνεται μια νέα προσπάθεια. Τη στηρίζουμε όλοι μας αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να τονίσω ότι και ο ΨΑΠ, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, έκανε μια πολύ μεγάλη καινοτομία, ο πρόεδρος, ο Γιώργος Ομπαντής και το επιτελείο του, και για πρώτη φορά με βάση το νέο καταστατικό τους δίνουν τη δυνατότητα σε δύο ποδοσφαιρίστριες να συμμετέχουν στο εννιαμελές Συμβούλιο Λήψης των Αποφάσεων. Διότι ο ΨΑΠ ευθυγραμμίζεται με τα δεδομένα της FIFPRO, δηλαδή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος.
Πάνω απ' όλα οι κοπέλες μας πρέπει να έχουν φωνή, πρέπει να έχουν έναν επίσημο φορέα που να είναι ο επίσημος συνομιλητής της ΕΠΟ, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπως είναι ο ΨΑΤ. Και από εκεί και μετά, με τη διάθεση και το μεράκι όλων εμάς που παλεύουμε, νομίζουμε ότι θα φέρουμε τα δέοντα αποτελέσματα κάποια στιγμή. Να μας πει και η Ιφηγένεια για αυτό που έχει συναντήσει και στην εθνική ομάδα, αυτή την προσπάθεια οργάνωσης. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη οργάνωση και με αθλήτριες και με πρώην αθλήτριες και με ένα staff το οποίο είναι πάρα πολύ έμπειρο και δείχνει να έχει διάθεση να δουλέψει μαζί με, με όλα τα νέα ταλέντα, ας πούμε, της εθνικής ομάδας που έχουν γυναίκες. Σίγουρα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στην εθνική. Όλοι όσοι περιτριγυρίζουν την εθνική ομάδα έχουν στόχους, όλοι μας έχουμε στόχοι και το staff είναι πάρα πολύ καλό και είναι έτοιμο να μας βοηθήσει και να πάρει από εμάς το μέγιστο. Θέλουμε να μας πεις πώς νιώθεις, πώς βασικά πάντα βίωνες το γεγονός ότι έλεγες σε αγνώστους ανθρώπους, σε ανθρώπους που γνώριζες, όταν έλεγες ότι είμαι ποδοσφαιρίστρια, παίζω μπάλα και είμαι σε ομάδα, ας πούμε, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Πώς το αντιμετωπίζει γενικά ο κόσμος στην Ελλάδα αυτό το γεγονός, ότι είσαι μια γυναίκα που παίζεις ποδόσφαιρο σε ένα υψηλό επίπεδο? Εντάξει, στην αρχή γελούσαν. Λέγανε, εντάξει, πόσο επαγγελματικό ή πόσο σοβαρά να παίξει μια γυναίκα ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει και το αποδέχονται και δεν τους φαίνεται το έργο. Γιατί στην αρχή τους φαίνονταν περίεργο να παίζει μια γυναίκα ποδόσφαιρο. Και νομίζω και στην Ιταλία είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, είναι πιο φυσιολογικά για αυτούς. Σίγουρα. Στην Ιταλία δεν έχουν κανένα πρόβλημα, το θεωρούν ότι το άθλημα είναι και για τα δύο φύλλα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έχουμε δει πολλές ταλαντούχες και αθλήτριες στο εξωτερικό. Έχεις κάποια έτσι ποδοσφαιρίστρια από το εξωτερικό που θαυμάζεις, κάποια που ίσως και αποτέλεσε και τον λόγο που και εσύ έπαιξες ποδόσφαιρο? Να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν έχω. Ναι, δεν έτυχε να έχω. Θαυμάζεις κάποια ποδοσφαιρίστρια έτσι που έχεις παρακολουθήσει γενικά τα τελευταία χρόνια? Την αρχηγό της Μπαρτσελώνα, την Αλεξία Πουτέλας. Δεν παίζουμε η ίδια θέση βέβαια, αλλά τη θαυμάζω πάρα πολύ σαν παίχτρια. Κύριε Περιτζόκο, είναι γεγονός ότι και οι γυναίκες ποδοσφαιρίστες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους άντρες, έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές πάρα πολύ ωραία παιχνίδια στο γυναικείο ποδόσφαιρο και σε μεγάλες διοργανώσεις. Είδαμε πρόσφατα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πιο παλιά σε παγκόσμια κύπελα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πραγματικά παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν έχουν πραγματικά να ζηλέψουν κάτι, έτσι. Πραγματικά έτσι είναι, όπως το είπατε, και μάλιστα επειδή εμείς, όπως είπατε όταν μας προλογίσατε στην σημερινή εκπομπή, έχουμε και τη μεικτή ομάδα, την Equal Team, που παίζουμε το Equal Game, δηλαδή ένα μεικτό ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών, το οποίο για την ώρα μόνο στην Ολλανδία, η Ομοσπονδία της Ολλανδίας, έχει δώσει έγκριση σε μία ποδοσφαιρίστρια και αγωνίζεται σε επαγγελματική ενεργή ομάδα. Mm-hmm. Έχουμε δει ότι όντως δεν υστερούν καθόλου οι κοπέλες, πέρα από τους νόμους της φύσης, ότι η μυϊκή δύναμη είναι λίγο περισσότερη και τα λοιπά. Κατά τα άλλα, επειδή το ποδόσφαιρο θέλει κυρίως μυαλό, αγωνιστικότητα, δυναμισμό και νεύρο, για να το πω έτσι στην καθομιλουμένη, τουλάχιστον οι κοπέλες που παίζουν μαζί μας είναι εξαιρετικές και πολλές φορές μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση, πρέπει να σας πω, μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την Ιφηγένεια, τους στόχους τους φετινούς σας έτσι στην Ιταλία, στη Serie B με τη Ρώμα. Εντάξει, δεν έχουμε θέσει γενικούς στόχους. Ο στόχος είναι κάθε παιχνίδι να το βλέπουμε ξεχωριστά. Κάθε παιχνίδι σίγουρα δεν είναι ίδιο. Και ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε από κάθε παιχνίδι, θα το κερδίσουμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο για την παρουσία σας στο Sports στο Ιόνια. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ιφηγένεια, στο νέο της νέα της σελίδα στην Ιταλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Πυρετσάκο για τη συμβολή του και για την εμπειρία του πάνω στο γυναικείο ποδοσφαιρό. Και όπως είπαμε, είναι και γενικός διευθυντής στον Ατρόμητο. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο γυναικείο ποδοσφαιρό. Κύριε Περιτσάκο, σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Πινιώρη, και τη φιλόξενη συχνότητα του Ionian TV που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε το ποδόσφαιρο γυναικών στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.